Κύριε Νικολαίδη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Εξαιρετικά. Μπράβο κύριε Νικολαίδη μου. Να σας πω, τι καιρό θα έχουμε βροχές σήμερα? Πριν να σας απαντήσω, γιατί την ερώτηση την έχει ήδη απαντήσει ο κύριος Νάνος. Δεν την απάντησε. Μου είπε. Τι μου είπε, δεν άκουγα. Δεν τον άκουσα, αλλά ξέρω εγώ. Πιθανότατα την έχει απαντήσει, λοιπόν. Μάλιστα, ναι. Στο ερώτημά σας, αν κάποιος είναι καλά, ανήκουμε σε μια κατηγορία ανθρώπων που πρέπει να δοξάζουμε το Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί? Γιατί τυχαίνει να έχουμε ένα κομμάτι ιδιοκτησία, να έχουμε δουλειά, να έχουμε υγεία, να έχουμε τα παιδιά μας, να είμαστε καλά, να μπορούμε να επικοινωνούμε, να έχουμε ένα κεραμίδι να βάλουμε πάνω από το κεφάλι μας, να έχουμε 5 ευρώ στην τσέπη, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Mm. Μπορεί να μένει αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα έχει όλος ο κόσμος. Ναι, σωστό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά και όσα έχουμε και να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι υπάρχουν ανθρώποι, πολλοί, πολλοί ανθρώποι, πέραν του 90% του πληθυσμού της γης, που δεν έχουν ούτε πρόσβαση σε νερό, ούτε πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, ούτε ένα δεύτερο ρούχο να φορέσουν, ούτε. Ας μην θεωρηθεί αυτό μια κακεντρέχη αυτό που λέω, αλλά είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε καλά, ακριβώς. Πρέπει να είμαστε καλά. Είναι γι' αυτό που λέμε καθημερινά στον κόσμο από το πρωί που θα ξυπνήσει ότι πρέπει να χαμογελά, πρέπει να νιώθει ευλογημένος, πρέπει να νιώθει καλά, να κάνει επανεκκίνηση κάθε μέρα. Γιατί εντάξει, το χθες τελείωσε, δεν ξανάρχεται. Πάμε στο σήμερα, ρε παιδιά. Λοιπόν, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γιατί και εδώ στην Κύπρο υπάρχουν καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Τώρα που διάβαζε για παράδειγμα τον κύριο Σάβα που μας έστειλε το μήνυμα που περιμένει. Ένα επίδομα. Και εμείς γι' αυτό είναι αυτός είναι ο σκοπός μας, το καθήκον μας. Να λέμε προς τα έξω αυτά που ο καθένας δεν μπορεί να πει, γιατί δεν έχει τον τρόπο να τα πει, γιατί μέσα από τα social media τα βλέπουμε εμείς και εμείς. Τουλάχιστον αν μπορούμε να βοηθάμε, να βοηθάμε. Αλλά κρατάω όλα όσα είπετε, κύριε Νικολαίδη μου. Τα κρατάω όλα. Να είμαστε καλά για να λέμε δόξα τω Θεώ. Πάμε στα του καιρού μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή να αναφέρω ότι πάνω από την ισοϊψή των 600 μέτρων ναι. Οι θερμοκρασίες είναι σχεδόν κάτω από τους 6-7 βαθμούς Κελσίου με την περιοχή πάνω των 1600 μέτρων να είναι στο 0 ή και κάτω από το 0. Σημαίνει κρύο. Ότι έχουμε παγετό από το ύψος του Καρβουνά και πάνω. Θα πρέπει οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί. Αυτό θα κρατήσει για τις επόμενες 2-2,5 ώρες, 3 ώρες, μέχρι να σηκωθεί καλά ο ήλιος και να αυξήσει τη θερμοκρασία σε εκείνο το ύψος. Ο καιρός σήμερα. Παρόλο που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι ο καιρός σήμερα θα είναι βροχερός. Ναι. Θα διαβάσω την πρώτη πρόταση του Δελτίου. Θα είναι σε αρκετές περιοχές, κυρίως Έθριος, ενώ τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναδώσετε να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα βόρεια παράλια και αργότερα στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Άρα, δεν θα είναι βροχερός ο καιρός σήμερα. Σήμερα το γενικό του χαρακτηριστικό θα είναι κυρίως Έθριος, λίγες παροδικές νεφώσεις να δώσουν 1-2 περιοχές με βροχή. Mm-hmm. Το πεδίο των ανέμων ανατολικό. Άρα, περιοχή Πρωταρά, Αγίας Νάπας, η ελεύθερη αμόχωστος, ο κόλπος, ελεύθερης αμόχωστος, κόλπος της Λεμεσού, έτσι, θα είναι επηρεασμένος από αυτό το ανατολικό ρεύμα αέρα, το οποίο θα είναι μέχρι ισχυρό, στα 5 μπουφόρ. Mm-hmm. Θερμοκρασία πάνω από το κανονικό για την εποχή. 19-20 βαθμούς Κελσίου, 21 σε κάποια από τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η κανονική θερμοκρασία είναι αυτή την περίοδο 16-17 βαθμούς Κελσίου. Άρα έχουμε αισθητή άνοδο σε σχέση με την κανονική, ενώ προχθές με τις βροχές ήμασταν κοντά στα κανονικά. Μάλιστα. Απόψε κυρίως Έθριος.
λίγες αυξημένες νεφώσεις να δώσουν έτσι μια μεμονωμένη βροχή στα ανατολικά και η θερμοκρασία απόψε 6 βαθμούς στο εσωτερικό κανονική, 8 στα παράλια και 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Πάλι βάζω το τοπονύμιο του Καρβουνά, από τον Καρβουνά και πάνω, να είμαστε προσεκτικοί, θα υπάρχει κίνηση, ο κόσμος θα φύγει, οικογενειακές συγκεντρώσεις κλπ. Την Κυριακή η Θεία Λειτουργία ξεκινήσει στις 5 η ώρα το πρωί, άρα θα υπάρχει κίνηση κατά την ώρα της ελάχιστης θερμοκρασίας και να είναι προσεκτικός, να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί που θα χρησιμοποιούν ιδιαίτερα το ορεινό οδικό δίκτυο. Το Σάββατο θα έχουμε μεμονωμένες βροχές. Ενώ το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή είναι πιθανόν να έχουμε μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Ενώ θα έχουμε στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους χιόνι ή χιονόνερο. Εκτιμώ ότι δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες, τις κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς είμαστε πολύ κοντά σε ένα αντικυκλώνα. Οι αντικυκλώνες γενικά ευνοούν την καλοκαιρία. Έτσι. Είμαστε κοντά στις παρυφές ενός αντικυκλώνα, ενώ βόρεια μας υπάρχει χαμηλή πίεση. Γι' αυτό και οι συνάδελφοι εκτιμούν ότι είναι πιθανό. Οι συνάδελφοι που ετοίμασαν το δελτίο, ενώ η ψεσινή βάρδια, εκτιμούν ότι Σάββατο θα έχουμε μονωμένες βροχές, ιδιαίτερα βράδυ και Κυριακή της του Χριστού Γεννήσεως αρχικά. Με χιόνι, χιονόνερο στο Τρόοδος, επαναλαμβάνω, δεν θα ξυπνήσουμε το πρωί και να δούμε άσπρο το Τρόοδος. Τη Δευτέρα, λίγες μεμονωμένες βροχές. Θερμοκρασία πάνω από τις κανονικές. Ενώ τη Δευτέρα θα έχει μικρή πτώση, έτσι ώστε και πάλι να είναι πάνω από τις κανονικές. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε την αγάπη του κόσμου και για το πώς ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, έχω να σας πω. Ο κόσμος σας στέλνει και τις ευχές του. Αυτά που είπατε τέλος πάντων έμειναν, τα είδαν και μπήκαν στη διαδικασία να στείλουν και μήνυμα για να μας πούν ότι είναι μαζί μας και ότι συμφωνούν. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα. Εσείς ψήνετε, κύριε Νικολαίδη μου? Έχω 3 αγόρια τα οποία διαγωνίζονται ποιος θα ψήσει πρώτος. Ποιος θα ψήσει πρώτος ή ποιος θα ψήσει καλύτερα? Και το καλύτερα. Γιατί το καλύτερα έχει να κάνει. Ναι, το καλύτερα. Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια ότι είναι το σπορ των Κυπρίων, έτσι. Εμού μη εξαιρουμένου. Α, είστε, και αυτό θέλω να μάθω. Ναι. Εσείς τους μάθατε τα μυστικά και τα κόλπα. Και αυτοί τα έχουν βελτιώσει. Εγώ τους έμαθα τα βασικά. Τις βάσεις, μπράβο. Ναι, ναι. Και αυτοί τα έχουν αναγάγει σε επιστήμη. Τέλεια. Άρα δεν θα κάνετε τίποτα εσείς, θα τα κάνουν όλα οι άλλοι. Όχι, όλα εγώ θα τα κάνω. Καλά να περάσετε, κύριε Νικολαίδη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να μεταφέρω, θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, την πείτε μου, ό,τι θέλετε. Να μεταφέρω και εγώ τις ευχές από τους συναδέλφους που θα εργάζονται αυτές τις μέρες. Εμείς εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο στα αεροδρόμια Λάρνακα Σπάφου, στο σταθμό ραδιοβολήσεων Αθαλάσσας. Η συνεργασία που έχουμε συχνά τα πρωινά είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της βραδινής βάρδιας. Άρα, ψες κάποιοι εργάστηκαν για να μπορούμε εμείς σήμερα να συζητούμε. Σωστό. Να ευχηθώ λοιπόν υγεία. Πρώτα και κύρια, και όλα θα γίνουν με τη σειρά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την Τρίτη. Ραντεβού την Τρίτη. Να είστε καλά. Γεια σας.